κατασκευή του κτηρίου, καθώς και μια σειρά άλλων έργων που εντάξαμε στο στρατηγικό μας σχεδιασμό, ακολουθούν τη φιλοσοφία των 17 στόχων της Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στοχεύουμε στη μείωση του υδατινού αποτυπώματος κατά 20% και το αφραγικό κατά 50% έως το 2030, ενώ παράλληλα μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για όλη την κοινωνία. Τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας την εντάσσουμε στην επιχειρησιακή μας λειτουργία με τη διαχείριση της ηλίας που παράγεται από τη μονάδα ξύρανσης προς θερμική αξιοποίηση και κομποστοποίηση. Περιορίζουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα με τα PPAs. Χθες, μάλιστα, ήρθε η έγκριση από το ελεγκτικό της σύμβασης και από εδώ και πέρα το 80% της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται θα είναι από αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μειώνοντας έτσι το ανθρακικό αποτύπωμα το 2026 που είχαμε ως στόχο και όχι το 2030. Και το βασικό σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι ο πρώτος διαγωνισμός που έγινε με βάση τον 44-12 και θα αποτελέσει οδικό χάρτη και για τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς. Αξιοποιούμε φυσικά τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας στο βιολογικό μας τη Σύνδρο από βιοαέριο. Ενώ παράλληλα υιοθετούμε τεχνολογίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων.